σε λίγο έρχονται ακόμα μεγαλύτερες επιτυχίες. UCY Voice 95,2. UCY Voice 95,2. Ο ραδιοφωνικός σταθμός του Πανεπιστημίου Κύπρου. Και τώρα, και τώρα, μέχρι τις 7. Pop It με την Άντρια και τον Παντελή. Pop It στο UCY Voice 95.2, το ραδιοφωνικό σταθμό του Πανεπιστημίου Κύπρου. Θα σας κάνουμε παρέα μέχρι τις 7. Μαζί σας η Άντρια Ευσταθίου και ο Παντελής Παντελή. Καλησπέρα και από μένα. Pop It για ακόμη μια εβδομάδα, την εκπομπή όπου συζητάμε για θέματα της pop κουλτούρας, όπως ταινίες, σειρές και gaming. Και πάμε κατευθείαν στις νέες κυκλοφορίες του κυπριακού κινηματογράφου, ή καλύτερα αφού έχουμε μια κυκλοφορία. Έχουμε την ταινία Morbius, όπου βλέπουμε τον Jared Leto στον πρωταγωνιστικό ρόλο στον Dr. Morbius, ενώ ο εχθρός της ταινίας θα είναι ο χαρακτήρας του Loxias Crown. Μια ταινία που βασανίστηκε από αρκετές αναβολές, αν θυμάμαι καλά μπορεί να είχε μέχρι και 7 αλλαγές στην ημερομηνία κυκλοφορίας του. Στην ταινία θα δούμε τον Morbius ή αλλιώς τον ζωντανό φρικόλακα, που εμφανίστηκε για πρώτη φορά στα κόμιξ της Marvel τη δεκαετία του 70 σαν ένας ανταγωνιστής του Spider-Man. Όμως με τα χρόνια ο χαρακτήρας εξελίχθηκε σε έναν αντίρροα και απέκτησε τη δική του σειρά κόμιξ. Στην ταινία θα δούμε τον Dr. Morbius να πάσχει από μια σπάνια ασθένεια, την οποία προσπαθεί να θεραπεύσει μόνος του με καταστροφικά αποτελέσματα. Αφού αντί να θεραπευτεί, ο Morbius προσβλήθηκε από μια πάθηση, μια μορφή βαμπυρισμού, και έτσι έχει τη δίψα για αίμα, ενώ απέκτησε κοινόδοντες και άλλες δυνάμεις που σχετίζονται με τους βρικόλακες. Εντάξει, εγώ μετά από τόσες αναβολές, εγώ και όλος ο κόσμος νομίζω, κανένας δεν περίμενε μια πολύ καλή ταινία, αφού ήδη είναι πολύ μπερδεμένα τα πράγματα μεταξύ συμπάντων Sony και Marvel. Η Sony έχει τα δικαιώματα των χαρακτήρων που συνοδεύουν το Spider-Man, προσπαθεί να χτίσει κάτι δικό της, αλλά από ό,τι έχουμε καταλάβει μέχρι τώρα τα έχει κάνει έτσι μια περιποιημένη σαλάτα. Εντάξει, δεν εμπιστεύομαι απολύτως τις κριτικές πριν να δω εγώ κάποια ταινία, αλλά από όσα έχω διαβάσει μέχρι τώρα δεν θα σχολιάσω εντυπώσεις που είχαν από την ταινία, αλλά θα πω ότι η Sony έχει μπερδέψει τους πάντες στην προσπάθεια της να φτιάξει ένα σύμπαν με Morbius, Venom. Βλέπουμε και το Vulture του Michael Keaton σε μια στιγμή. Ο γνωστός ηθοποιός από τον ίδιο ρόλο στην πρώτη ταινία Spider-Man του Tom Holland. Γνώμη μου είναι επιτέλους η Sony να συνεργαστεί με την Marvel Studios και να σώσουν ό,τι σώζεται όσο αφορά αυτούς τους χαρακτήρες. Πάμε τώρα στις κυκλοφορίες που αφορούν τις συνδρομητικές υπηρεσίες. Στο Netflix θα είναι διαθέσιμη η ταινία The Departed του 2006 με τον Matt Damon, Jack Nicholson, Leonardo DiCaprio και Mark Wahlberg στους πρωταγωνιστικούς ρόλους. Μια ταινία που αξίζει αδιαμφισβήτητα την προβολή. Κέρδισε και Όσκαρ, σκηνοθέτης είναι ο Μάρτιν Σκορσέζε. Βλέπουμε τον Κόλιν, ο οποίος έχει για πατέρα έναν αρχηγό της μαφίας που τον σπρώχνει να καταταγεί στην αστυνομία για να κάνει καριέρα, χωρίς φυσικά να πάψει να δουλεύει για εκείνον. Από την άλλη έχουμε τον Μπίλι, ο οποίος στρατολογείται μέσα από τις φυλακές από την αστυνομία ως πληροφοριοδότης, ώστε δρώντας υπό τις οδηγίες του αρχηγού Κουίναν να διεισδύσει στις τάξεις του Κοστέιο. Η κάθε πλευρά γνωρίζει ότι υπάρχουν προδότες στο παιχνίδι, οπότε η κατάληξη και των δύο θα είναι μία. Όποιος πιαστεί πρώτος θα πεθάνει. Επίσης στο Netflix και παραγωγή του Netflix θα είναι η ταινία The Bubble, διαθέσιμη την Παρασκευή. Μια κωμωδία του Chad Apatow που αφορά μια ομάδα ηθοποιών που εξαιτίας της πανδημίας του κορονοϊού αναγκάστηκαν να σχηματίσουν έτσι μια φούσκα σε ένα ξενοδοχείο και σε ένα στούντιο για να ολοκληρώσουν ένα sequel μιας ταινίας δράσης με υπτάμενους δεινόσαυρους. Έτσι θα δούμε να διακομωδούνται καταστάσεις από τον πρώτο μήνα που άρχισε όλη αυτή η ιστορία με τον κορονοϊό και οι ηθοποιοί προσπαθούν να γυρίσουν την ταινία τους στηρώντας όλα τα μέτρα και όλα αυτά. Ταινία animation του Netflix, το Apollo 10 and a Half A Space Age Childhood, που εν μέρει αντλεί την έμπνευσή του από την παιδική ηλικία και τα βιώματα του διάσημου σκηνοθέτη Richard Linklater, καλύπτοντας τα γεγονότα της προσελήνωσης το καλοκαίρι του 1969. Βλέπουμε μια ιστορία ενηλικίωσης, όπως μόνο ο Richard Linklater θα μπορούσε να τη διηγηθεί.
Απόλλων 10:30, παιδί στη διαστημική εποχή, όπως είναι ο τίτλος στα ελληνικά, θα μας ταξιδέψει στο φεγγάρι και ξανά πίσω μέσα από μια ιστορία για το τι σημαίνει να μεγαλώνει κανείς στη δεκαετία του 1960 στο Χιούστον του Τέξας. Μια μεγάλη κυκλοφορία στο Disney Plus, ήδη έχει βγει το πρώτο επεισόδιο σήμερα που μιλάμε. Από το κινηματογραφικό σύμπαν της Marvel έχουμε το Moon Knight, τη μίνι σειρά 6 επεισοδίων με πρωταγωνιστές τους Oscar Isaac και Ethan Hawke. Η ιστορία ακολουθεί τον Steven Grant, ένα ανήσυχο υπάλληλο σε ένα κατάστημα δώρων που ταλαιπωρείται από σκοτεινές αναμνήσεις μιας άλλης ζωής. Ο Steven ανακαλύπτει πως πάσχει από μια διαταραχή πολλαπλής προσωπικότητας και μοιράζεται το ίδιο σώμα με τον μισθοφόρο Mark Spector. Καθώς οι εχθροί των Steven και Mark πλησιάζουν, οι δύο τους θα πρέπει να συμβιβαστούν με τις πολύπλοκες ταυτότητές τους και θα πρέπει να λύσουν έτσι ένα θανάσιμο μυστήριο που αφορά τους πανίσχυρους θεούς της Αιγύπτου. Μετά το Spider-Man No Way Home και τη σειρά Hawkeye, αλλά και την αναμονή του Doctor Strange in the Multiverse of Madness, ανυπομονούμε για αυτή την κυκλοφορία και την εισαγωγή έτσι ενός νέου χαρακτήρα στο MCU. Πάμε τώρα στις gaming κυκλοφορίες της εβδομάδας, όπου έχουμε τον Death Stranding Director's Cut. Το αριστούργημα του Hinder Kojima, που κυκλοφόρησε πριν περίπου 3 χρόνια, επιστρέφει στο PC και σε πιο μεγάλη εκδοχή αυτή τη φορά για όσους θέλουν να ξαναπαίξουν το παιχνίδι. Βρισκόμαστε στο μέλλον, όπου ένα μυστηριώδες συμβάν γνωστό ως Death Stranding άνοιξε μια πόρτα ανάμεσα στους ζωντανούς και τους νεκρούς, οδηγώντας την είσοδο φρικτών πλασμάτων από τον άλλον κόσμο στον κατεστρασμένο κόσμο που ταλανίζεται από μια ρημαγμένη κοινωνία. Για πολλούς κρίθηκε το παιχνίδι όσο αφορά τα υπερβολικά cutscenes, αλλά στο τέλος όλοι το απόλαυσαν, οπότε αν θέλετε να ξαναζήσετε τη συγκεκριμένη εμπειρία με περισσότερες λεπτομέρειες, τώρα έχετε την ευκαιρία. Στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές θα έχουμε επίσης την κυκλοφορία του Racing Game WRC 10, ενώ σε όλες τις κονσόλες και το PC θα κυκλοφορήσει το LEGO Star Wars The Skywalker Saga. Όπως έγινε γνωστό, η ιστορία που θα υπάρχει στο παιχνίδι θα βασίζεται και στις ταινίες Star Wars, αλλά θα προσθέτει στοιχεία, όπως συμβαίνει άλλωστε και σε προηγούμενα LEGO παιχνίδια, ενώ φυσικά η ιστορία εμπλουτίζεται αρκετά με χιούμορ και τεχνολογίες που θα βοηθούν το multiplayer. UCY Voice 95.2. Πόπιτς στο UCY Voice 95.2 με τον Παντελή Παντελή και την Άντρια Σταθίου. Πάμε τώρα στο Now Watching and Now Playing μέρος της εκπομπής, όπου θα μιλήσουμε για ταινίες, σειρές που είδαμε εμείς αυτή την εβδομάδα και τα παιχνίδια που παίξαμε. Πριν μας πει η Άντρια τη θεωρία της εβδομάδας, θα ξεκινήσω εγώ με την ταινία Against the Eyes του Netflix. Κυκλοφόρησε πριν 3 εβδομάδες, αν δεν κάνω λάθος. Η ταινία που πρωταγωνιστεί ο Jaime Lannister του Game of Thrones, ας το πούμε. Πρόκειται για μια ιστορία απομόνωσης, δύο άνθρωποι στη Γρυλανδία, είναι βασισμένο σε πραγματική ιστορία, που απομονώνονται καθώς τους εγκαταλείπει το πλοίο ενώ πήγαν σε μια αποστολή, και έτσι αναγκάζονται να μείνουν για περίπου 2,5 χρόνια, από ό,τι θυμάμαι καλά, μαζί δυο τους. Βλέπουμε πώς μπορεί ένας άνθρωπος να οδηγηθεί προς την τρέλα. Μου θύμισε λίγο Lighthouse το ότι απομονώθηκα, ή το Castaway. Βλέπουμε πού μπορεί να φτάσει ένας άνθρωπος όταν βρίσκεται στην απομόνωση, απομακρυσμένος από τον πολιτισμό, χωρίς να έχει ουσιαστικά πολύ παρέα, να του λείπουν οι δικοί του. Είναι μια ταινία περιπέτειας με ένταση και αγωνία, δεν ξέρουμε τι θα γίνει ως το τέλος, είναι κάπως λυτρωτικό το τέλος, μου άρεσε. Υπήρχαν πάρα πολύ ωραίες ερμηνείες και φωτογραφία των τοπίων, το χιόνι συνέχεια, νιώθες αυτό το, αν και υπήρχε ανοιχτός χώρος, κλειστοφοβικό, επειδή δεν ήξερες τι θα ακολουθήσει. Και όπως είπα, βασίζεται σε πραγματική ιστορία. Μπορείτε να την δείτε, εγώ την απόλαυσα, αν και είναι περίπου 2 ώρες. Νομίζω το πέρασαν ευχάριστα. Επίσης είδα το special του Harry Potter, νομίζω κυκλοφόρησε γύρω στα Χριστούγεννα. Το παρακολουθήσα τώρα, ήταν ωραίο, έφερε πολλές αναμνήσεις. Μου άρεσε που είδαμε περισσότερα παρασκήνια, το πώς μεγάλωσαν ουσιαστικά αυτοί οι ηθοποιοί μέσα από τα χρόνια, καθώς έκαναν το πρώτο περίπου όταν ήταν 9-10 χρονών, έφτασαν να ενηλικιωθούν μέχρι το τελευταίο.
Ήταν ωραίο που είδαμε τι έκανα στα παρασκήνια, δηλαδή τι παιχνίδια έπαιζαν, πώς τους προσέγγιζαν οι σκηνοθέτες για να κάνουν αυτό που ήθελαν όταν ήταν πιο μικροί. Αρκετά διασκεδαστικό, αν είστε Harry Potter fan, νομίζω είναι must για τους fans. Επίσης είδα την ταινία Turning Red της Pixar, μια οικογενειακή ιστορία, την είδα με την Άντρια. Μου άρεσε πάρα πολύ, νομίζω έπρεπε να αντέξεις να τη δεις περίπου μέχρι τη μέση, δεν μου εντυπωσίασε τόσο. Μετά μου άρεσε πάρα πολύ, αρκετά και το voice cast και τα animations και η ιστορία έτσι όπως ήρθε στο τέλος. Και μια ωραία έτσι coming of age ιστορία για το πώς βιώνουν την εφηβεία κάποια άτομα. Εντάξει, έχουμε το κόκκινο πάντα που αναπαραστά αυτή την εποχή. Αρκετά ωραία νομίζω, από τη, όπως είπα, από τη μέση και μετά μέχρι τη μέση μου κάπως δεν ξέρω. Ναι, το ίδιο κι εγώ. Εντάξει, η αλήθεια εμένα δεν είναι από τις αγαπημένες μου. Καλή, απλά θεωρώ ότι υπάρχουν πολύ καλύτερες. Ναι. Και πάμε στη θεωρία σου, Άντρια. Βασικά πριν πάμε στη θεωρία, να πω ότι εκτός από τα συνηθισμένα Friends και BoJack Horseman που παρακολουθώ, είδα και έναν επεισόδιο από τη σειρά The Superstore. Για να είμαι ειλικρινής, δεν με ενθουσίασε πολύ, βέβαια θα δώσω μια δεύτερη ευκαιρία να δω, απλά το πρώτο επεισόδιο ήταν λίγο... το έβλεπες λες και τα αστεία που χρησιμοποιούσαν τα είχες δει ξανά σε άλλες sitcom σειρές, δεν ήταν κάτι πρωτότυπο. Και πάμε στη θεωρία, όπου είναι το σημείο που πρέπει να λέω spoiler alert, διότι χρησιμοποιώ στοιχεία από τις ταινίες. Ουσιαστικά αυτή την εβδομάδα δεν είναι θεωρία, αλλά αναλύει ένα από τα στοιχεία της ταινίας, της ταινίας το Turning Red, συγγνώμη, δεν είπα ποια ταινία. Η ταινία είναι αρκετά πολύχρωμη, αλλά αν δούμε προσεκτικά επικεντρώνεται σε δύο χρώματα, το κόκκινο και το πράσινο. Τα δύο χρώματα αντιπροσωπεύουν την May και την Mink. Η Mink ντύνεται με πράσινες και μπλε αποχρώσεις, ενώ η May ντύνεται σε αποχρώσεις κόκκινου και ροζ. Στην ταινία το κόκκινο συμβολίζει το πάθος, την ένταση και τα ανεξέλεκτα συναισθήματα, εξού και μετατρέπεται σε πάντα η May. Το πράσινο συμβολίζει την περηφάνεια, την επιμονή και την αναλύωτη φύση. Όταν η May ζωγραφίζει τον Davon για πρώτη φορά, την βλέπουμε να μελετά και να κάνει τα μαθήματά της, ενώ την περιλούζει ένα πράσινο πόφος, λες και είναι κάτω από το άγρυπνο βλέμμα της μαμάς της. Όταν το μυαλό της όμως απορροφάται από τον Davon, μεταφέρεται κάτω από το κρεβάτι της σε ένα πιο ζεστό σε εισαγωγικά χρωματικό περιβάλλον, το οποίο συμβολίζει ότι λοξοδρομεί από τον δρόμο που έστρωσε η μαμά της για αυτήν και στρέφεται σε αυτόν που θέλει πραγματικά η ίδια να ακολουθήσει. Η ταινία δεν χρησιμοποιεί τα χρώματα μόνο για να διαχωρίσει την May και την Mink, αλλά και για να τις ενώσει. Δηλαδή έχουμε ένα στοιχείο που η Mink φοράει συνεχώς το κόκκινο πάντα κολιέ, που δείχνει ότι κουβαλάει ένα κομμάτι της May συνεχώς μαζί της, και η May πάντα φοράει το πράσινο κλιπ στη μία πλευρά των μαλλιών της που αντιπροσωπεύει την μαμά της, αλλά και δύο κόκκινα τσιμπιδάκια που θα μπορούσαμε να πούμε ότι στην άλλη πλευρά τα δύο τσιμπιδάκια που θα μπορούσαμε να πούμε ότι αντιπροσωπεύουν ότι σέβεται και τη μητέρα της αλλά και τον εαυτό της. Ευχαριστούμε για τη θεωρία ή καλύτερα έτσι, ανάλυση των στοιχείων της ταινίας, Άντρια. Σαν υπομονούμε για την επόμενη εβδομάδα. UCY Voice 95.2. Ο ραδιοφωνικός σταθμός του Πανεπιστημίου Κύπρου. Pop-it στο UCY Voice 95.2. Σε αυτό το σημείο να πούμε ότι μπορείτε να μας ακολουθήσετε στο Instagram με όνομα UCY Voice και να μας ακούτε ζωντανά είτε μέσα από την εφαρμογή που είναι διαθέσιμη για iOS και Android επίσης με όνομα UCY Voice, είτε μέσα από την ιστοσελίδα ucyvoice.com. Πάμε τώρα στο θέμα της εβδομάδας, όπου είχαμε τα Oscars με αρκετά ευτράπελα, μπορούμε να πούμε, γροθιές, κλάματα. Εμείς θα μιλήσουμε για ταινίες επιστημονικής φαντασίας που έχουν προταθεί για καλύτερη ταινία στα Όσκαρ. Ως αφορμή στάθηκε η υποψηφιότητα του Dune, το οποίο τελικά δεν πήρε το Όσκαρ, αλλά το κέρδισε το Coda. Ωστόσο, τον Dune κατάφερε να πάρει 7 βραβεία σε άλλες κατηγορίες. Είναι γνωστό σε όσους παρακολουθούν τα βραβεία Όσκαρ, ή όχι μόνο την τελετή, ενώ όσους ενημερώνονται για τα βραβεία, ότι η Ακαδημία δεν αναγνωρίζει ποτέ ιδιαίτερα ταινίες επιστημονικής φαντασίας στις μεγάλες κατηγορίες της, ειδικά σε αυτήν της καλύτερης ταινίας.
συνήθως παίρνουν για ειδικά εφέ και όλα αυτά. Ωστόσο, οι υποψηφιότητες των τελευταίων ετών υποδουλώνουν μια αλλαγή σε αυτή τη συνήθεια. Πάμε να δούμε 10 από αυτές τις ταινίες. Αρχίζω από το Star Wars, την πρώτη ταινία του franchise το 1977. Το Star Wars συχνά ξεχωρίζει στα Oscar όσον αφορά τα τεχνικά βραβεία, αλλά σπάνια βρίσκεται σε άλλες κατηγορίες. Το πρώτο Star Wars διακρίνεται ως η μοναδική συμμετοχή στη σειρά που ήταν υποψηφία για καλύτερη ταινία, δεδομένου ότι το Star Wars ήταν ένα απίστευτα σημαντικό πολιτιστικό φαινόμενο το 1977. Ίσως οι ψηφοφόροι της Ακαδημίας ένιωσαν ότι δεν είχαν άλλη επιλογή από το να αναγνωρίσουν το διαστημικό έπος του George Lucas. Πάμε τώρα στο E.T. The Extraterrestrial που κυκλοφορήσε το 1982. Η ταινία του Steven Spielberg, ο οποίος κατάφερε να ενώσει περιπέτεια, φαντασία και ανθρωπιά, έτσι δεν αποτελεί έκπληξη το ότι κέρδισε τις καρδιές της Ακαδημίας. Ακόμη και ο πιο ένθερμος ψηφοφόρος κατά της επιστημονικής φαντασίας δεν μπορούσε να πει όχι στον αγαπητό και αγαπημένο εξωγήινο. Μετά το 1982 πέρασαν αρκετά χρόνια πριν η Ακαδημία αναγνωρίσει άλλη ταινία επιστημονικής φαντασίας στην κατηγορία καλύτερης ταινίας. Το Avatar του James Cameron το 2009 ήταν υποψήφιο για την κατηγορία αυτή. Ήταν μια παρόμοια περίπτωση με το Star Wars, ένα νέο σημαντικό πολιτιστικό φαινόμενο, εισήγαγε το 3D, όλα αυτά και δεν μπορούσε να αγνοηθεί από την Ακαδημία. Έχουμε και το Inception του 2010. Η ταινία του Christopher Nolan κατάφερε επίσης να αποκτήσει μια θέση στην κατηγορία με ένα πλούσιο cast, εξαιρετικές σκηνές, πρωτότυπη ιστορία και όλα τα συναφή. Η ταινία ήταν σίγουρα μια εξαιρετική μίξη που δεν μπορούσε να μην βρεθεί στην κατηγορία με τις καλύτερες ταινίες της χρονιάς. Μια από τις αγαπημένες μου ταινίες όλων των εποχών μπορώ να πω το Inception. Πάμε στον Gravity το 2013. Ήταν από τις ταινίες με τις περισσότερες υποψηφιότητες στα βραβεία Oscar του 2014 και κατέληξε να πάρει αρκετά από αυτά. Σαφώς οι ψηφοφόροι ενθουσιάστηκαν από την ικανότητα του σκηνοθέτη Αλφόνσο Κουαρόν να κάνει το θεατή να αισθάνεται σαν αστροναύτης που έχει κολλήσει σε τροχιά. Αλλά παρόλο που ο Κουαρόν πήρε το βραβείο καλύτερης σκηνοθεσίας εκείνη τη χρονιά, τον Gravity έχασε τελικά το βραβείο καλύτερης ταινίας από το 12 Years a Slave. Σε λίγο έρχονται ακόμα μεγαλύτερες επιτυχίες. GY Voice 95,2. Δίτες. Ακούτε GY Voice 95,2. Ο ραδιοφωνικός σταθμός του Πανεπιστημίου Κύπρου. Στον GY Voice μέχρι τις 7. Pop It. Με την Άντρια και τον Παντελή. GY Voice 95,2. Pop-it στο UCY Voice 95.2 και συνεχίζουμε με το θέμα της εβδομάδας, όπου είναι ταινίες επιστημονικής φαντασίας που προτάθηκαν στην κατηγορία καλύτερης ταινίας των Oscar. Συνεχίζουμε με το Hair του 2013. Η διόμορφη ιστορία αγάπης επιστημονικής φαντασίας με τον Spike Jonze στο σενάριο και την σκηνοθεσία και τον Joaquin Phoenix να πρωταγωνιστεί δεν ήταν έκπληξη που και αυτήν μπήκε στην κατηγορία καλύτερης ταινίας αφού τιμήθηκε δεόντως από κριτικούς και κοινό. Το 2015 είχαμε το Mad Max Fury Road, το reboot του παλιού Mad Max με τον Mel Gibson. Ο George Miller παρουσιάσε αυτό το τρελό αλλά οπτικά πανέμορφο όραμά του για το μέλλον σε αυτή την ταινία. Στο τέλος δικαιώθηκε, έβγαλε αρκετά από τον box office, ενώ ήταν υποψήφιο σε αρκετές κατηγορίες. Ενώ αναμένεται και το spin-off του συγκεκριμένου franchise με πρωταγωνίστρια την Furiosa της Charlize Theron. Συνεχίζουμε με το The Martian, αν το λέω λάθος, διόρθωσε με. The Martian, ναι. Του 2015. Την ίδια χρονιά με τον Mad Max, ο Ridley Scott έδωσε στο κοινό μια ευχάριστη αλλά συνάμα μια ταινία που σου δίνει έτσι μια γροθιά στο στομάχι με την ιστορία. Η ιστορία αφορά έναν αστροναύτη που παλεύει ενάντια σε αντίξωες συνθήκες στον Άρη για την επιβίωσή του. Αν και δεν κέρδισε, ήταν η χρονιά που φάνηκε περισσότερο ότι όταν μια ταινία βασίζεται σε επιστημονική φαντασία, αυτό δεν αποτελεί πλέον εμπόδιο για την είσοδο στα Όσκαρ. Και πάμε μετά στο πιο μεγάλο ίσως εμπόδιο που είχαν
ένα είδος ταινιών που ήταν έτσι, δεν μπορούσε να μπει σε αυτήν την κατηγορία. Μιλάω για το... Η Ακαδημία απορρίπτει περισσότερο από την επιστημονική, από την επιστημονική φαντασία, συγγνώμη, τις ταινίες με υπερήρωες. Το Black Panther το 2018 έγινε η πρώτη ταινία με υπερήρωες που κέρδισε υποψηφιότητα καλύτερης ταινίας. Κάτι που δεν κατάφερε ακόμη και τον Dark Knight το 2009 του Christopher Nolan. Η Ακαδημία φάνηκε να αναγνωρίζει τη σημαντικότητα της πρώτης ταινίας της Marvel, που περιλάμβανε ένα ως επιτοπλίστων cast με μαύρους ηθοποιούς και συντελεστές, και ήταν μια ταινία έτσι που έσπασε αυτό το καλούπι, και περιμένουμε να δούμε τη συνέχεια παρακάτω. Κλείνουμε με την φετινή υποψηφιότητα, όπου η ταινία του Ντέβις Βιλνέβ είχε αρκετό ανταγωνισμό. Δεν τα κατάφερε, αλλά περιμένουμε ακόμη δύο ταινίες από το franchise που ίσως να πάρουν το χρυσό αγαλματίδιο στην κατηγορία καλύτερης ταινίας κάποια στιγμή. Φαίνεται ξεκάθαρα ότι σιγά σιγά αυτό το είδος των ταινιών μπορεί να πάρει το μεγάλο βραβείο, αφού αλλού σαρώνει κυριολεκτικά. Να πούμε ότι συνολικά στην ιστορία του θεσμού προτάθηκαν 13 ταινίες επιστημονικής φαντασίας. Εμείς επικεντρωθήκαμε στις 10. Να αναφέρουμε όμως ονομαστικά τις τρεις που είναι... Είχαμε το The Clockwork Orange. Ήταν η πρώτη ταινία ιστορικά επιστημονικής φαντασίας που προτάθηκε στα Όσκαρ. Ήταν έτσι πιο down to earth επιστημονική φαντασία, γι' αυτό δεν έσπασε εντελώς αυτό που είχαμε. Πιο πρόσφατα είχαμε το Arrival το 2016, μια ταινία του Ντένις Βιλνέβ όπως και τον Τιούν, με την Amy Adams, τον Jeremy Renner να πρωταγωνιστούν. Μια ωραία ταινία, έτσι με διάστημα, θύμιζε, ενώ ήταν αυτού του τύπου. Και το μαζί με το Avatar το 2009 είχαμε το District 9, που ήταν έτσι μια παρομοίωση ουσιαστικά με εξωγήινους και όλα αυτά της εισβολής στην Νότια Αφρική. Στην Νότια Αφρική είχε έτσι παρομοιώσεις με ιστορικά γεγονότα αυτή η ταινία. Και γενικά έχουμε 13 ταινίες μέχρι τώρα, αλλά βλέπουμε ότι τα τελευταία χρόνια πληθαίνουν οι υποψηφιότητες ταινιών αυτού του είδους στη συγκεκριμένη κατηγορία. Αυτά είχαμε για αυτή την εβδομάδα. Ελπίζουμε να σας κρατήσαμε καλή συντροφιά. Από την Άντρια Ευσταθίου και τον Παντελή Παντελή, καλό υπόλοιπο.